Καλώς τους, καλό μεσημέρι. Από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι έτσι δίνεται η δυνατότητα και στους τηλεθεατές σας αφενός μεν να μας, κατά κάποιο τρόπο να μας διαφημίσουν, αφετέρου δε να πάρουν μια εικόνα γενική του τι είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να εκθέσουμε σήμερα. Ένα μουσείο που αξίζει να επισκεφθούμε, μπορεί να μην είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά είναι πολύ κοντά μας, πάνω από το λιμάνι, και το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών πολύ συχνά διοργανώνει τέτοιου είδους εκθέσεις που πραγματικά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Να πάμε λίγο στην εν λόγω έκθεση με έργα σύγχρονης αστικής ζωγραφικής από το 1850 και μετά. Πείτε μας. Τα έχετε πει όλα καλύτερα και από μένα. Ένα πράγμα που θέλω να διορθώσω όμως σε ό,τι ακούστηκε μέχρι τώρα είναι ότι η έκθεση αυτή παρατείνεται. Δεν σταματάει στις 20 Φεβρουαρίου, αλλά θα πάει για τις 20 Μαρτίου ή 15 με 20 Μαρτίου, ας το πούμε, λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας την οποία διαθέτει. Και το ενδιαφέροντος, επιτρέψτε μου, και το ενδιαφέροντος που δείχνει. Βλέποντας έργο προς έργο, θα καταλάβει διαφορές, σημασίες, ρεύματα, πολιτικές ακόμα που ισχύουν μέσα στα χρόνια που περάσαμε από το 1850, που είναι το πρώτο έργο που παρουσιάζουμε του Νικολάου Κουνελάκη, μέχρι και το τελευταίο που δεν θα πω ποιο είναι το όνομα του καλλιτέχνη, διότι δεν είναι σωστό. Αν έχετε την καλοσύνη, κρατήστε το κινητό σας για να ακούτε και τα παιδιά. Είναι καλλιτέχνες και έργα τα οποία πραγματικά ξεκινάνε από το 1850, όμως βλέπουμε και σύγχρονες συνθέσεις και απόψεις που πραγματικά μας βάζουν σε σκέψεις. Έλενα, τι σου έχει κάνει εντύπωση εσένα, συγκράτησες κάτι ή συγκράτησες αυτό που σχολιάζαμε με τη Χριστιάνα, το γεγονός ότι μετατρέπεται, μεταλλάσσεται η τέχνη τελικά από δεκαετία σε δεκαετία, από χρονιά σε χρονιά. Mm-hmm. Το βλέπεις αυτό? Είναι ευκρινές. Υπάρχει αυτό το στοιχείο από τους παλαιότερους καλλιτέχνες μέχρι τους συγχρονότερους. Αλλάζει πάρα πολύ η σύλληψη, η αισθητική. Περνάμε σε πιο αφαιρετικά έργα. Υπάρχει μάλιστα και ένα έργο, κύριε Σχιζάκη, που μου έκανε εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μια σύγχρονη καλλιτέχνητα, η οποία αποτυπώνει συγκεκριμένα μια πλατεία της Αθήνας. Έχει αποτυπώσει ένα έργο κανονικά και έπειτα το διαλύει, το χαλάει και μας δείχνει την απομυθοποίησή του σε αφαιρετική έννοια, σωστά? Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε και χαίρομαι που το επισημάνατε, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια νέα καλλιτέχνηδα που έχει σημαντικές παρουσίες στον εικαστικό χώρο, όχι μόνο στη δικιά μας την αίθουσα εδώ μέσα που την τιμούμε με ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και η οποία λέει ότι είναι το καλύτερό της, αλλά έχει τιμηθεί και στο ΕΜΣΤ, έχει παρουσιάσει μάλλον έργα της και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Κύριε Σχιζάκη, Σχιζάκης είναι από τους. Ναι. Να μας πει μόνο, Ελένα μου, μόνο γιατί μιλάμε για όλους εμάς που είμαστε και οι αποδέκτες των εκθέσεων που και ο ίδιος μπαίνει έτσι στη διαδικασία να μας παραθέτει. Υπάρχει αυτό το έντονο ενδιαφέρον από το κοινό και από τον κόσμο να μπει στη διαδικασία, να έρθει μέχρι το μουσείο, να σας ρωτήσει και εσάς ενδεχομένως περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε έργο που παρακολουθεί μπροστά του εκείνη τη στιγμή και που βλέπει και που έχει την ικανότητα να αισθανθεί ότι ένιωσε ο καλλιτέχνης εκείνη τη στιγμή που το δημιούργησε, όποιο έργο και αν είναι εκείνο στην προκειμένη περίπτωση. Καταρχάς, έχει τη δυνατότητα και έρχεται το κοινό, αλλιώς θα είχαμε κλείσει. Μαζί το κοινό. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχαμε κι εμείς. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, αυτό που παρατηρώ κατά τις επισκέψεις των θεατών, είναι ότι πραγματικά δίνουν μεγάλη σημασία και στους τίτλους και στα έργα και στην εξέλιξη γενικά. Δηλαδή πώς περνάμε στην αστική ζωγραφική από τα μικρά σχήματα στα απολύτως μεγαλύτερα και μετά αμέσως στους συμβολισμούς, στις σημαίες, στις περιστάσεις, στα τοπία, έως ότου καταλήξουμε σε αυτές τις αφαιρετικές μορφές τέχνης που τουλάχιστον για το σύγχρονο κόσμο και για το σύγχρονο καλλιτέχνη μέχρι τώρα είναι εστία για να σκύψει κανείς και να προβληματιστεί προκειμένου να καταλάβει το γίγνεσθε. Επιβεβαιώνουμε τη σκέψη λοιπόν ότι εδώ στην Κρήτη αγαπάμε πολύ την τέχνη και με επιβεβαιώσατε.
Και να πούμε ότι ο κύριος Χιζάκης είναι εδώ, διότι όποιος τηλεφωνήσει και θελήσει να έρθει τις ώρες του μουσείου ή και λίγο αργότερα και λίγο πριν, λίγο μετά, θα μπει στη διαδικασία να μας ξεναγήσει, να μας δείξει τα έργα, να ακολουθήσουμε τα ρεύματα, να κατανοήσουμε τις διαφορές. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να μας κατευθύνει πλήρως και κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βγουν προς τα έξω τέτοια έργα, να βγουν προς τα έξω καλλιτέχνες. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, είσαστε από τους ανθρώπους που δεν θέλετε να μένουν σε αποθήκες τα έργα, αλλά να φαίνονται στον κόσμο. Γι' αυτό και επιμεληθήκατε το εν λόγω μουσείο. Λειτουργούμε από το 2006. Ανελιπώς, έχω να πω, μέχρι τις μέρες μας και εύχομαι να διανύσουμε ακόμα. Κύριε Σιζάκη, να ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο, πόσο εύκολο είναι τελικά το κομμάτι της συλλογής πληροφοριών, η επικοινωνία με τους δικαιούχους ή τους ιδιοκτήτες, τους δημιουργούς, αν θέλετε, αυτών των εκθεμάτων, έτσι ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στη σημερινή υπόσταση της έκθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, και να μιλάμε για μια έκθεση που έχει συλλέξει έργα κορυφαίων κριτικών αλλά και Ελλήνων καλλιτεχνών από το 1850 μέχρι σήμερα. Πόσο εύκολο ήταν όλο αυτό? Θα έλεγα ότι όλα τα έργα που εκτίθενται είναι της συλλογής του μουσείου, αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Το δεύτερο είναι ότι... Ναι. Το δεύτερο είναι ότι από ένα σημείο και μετά, αντί να τρέχεις και να γυρεύεις εσύ, σε γυρεύουν αυτοί. Που το μουσείο κατέχει εκατοντάδες έργα και αυτά που εκτίθενται είναι πολύ λίγα μπροστά του, σωστά? Είναι 50 από τα 600 και μάλιστα μια επανάληψη της έκθεσης αυτής θα μας φέρει στην πλεονεκτική θέση να δείξουμε και άλλους δημιουργούς, όπως είναι καθήκον μας, πιστεύω. Μάλιστα, κύριε Σιζάκη. Το ξέρω ότι είναι λίγο νωρίς να ρωτήσουμε, βέβαια είναι έτσι στη σκέψη υποθέτων πολλών, από τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η έκθεση και είναι ανοιχτή για όλους εμάς. Έχετε μήπως προγραμματίσει, κύριε Σιζάκη, έστω στο μυαλό σας ή ακόμη και πρακτικά, την επόμενη έκθεση, αν την τοποθετείτε χρονικά μέσα στο χρόνο, θα είναι κάτι μέσα στο καλοκαίρι, να το περιμένουμε? Την τοποθετούμε, την επόμενη έκθεση, αμέσως μετά, και πολύ έχει ωραία τίτλο «Μια σκέψη για το Γιάννη», είναι για το χαμένο μας φίλο Γιάννη Δημητράκη που έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Η μετέπειτα είναι χειροτεχνίες με μέλια της Ήρυδος Κρητικού. Αμέσως μετά εμείς επαναφέρουμε με ελαφρές παραλλαγές την ίδια έκθεση για το καλοκαίρι με τίτλο «Collection», και θα σας κρατήσω μυστικό τι θα γίνει το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, διότι έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού να μας επιδοτήσει τη δράση. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Σιζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, Έλενα, μπορείς να συμπληρώσεις και να γράψεις τον επίλογο αυτής της πολύ όμορφης ουσιαστικής σύνδεσης. Να πούμε απλώς για τον κόσμο ότι είναι ανοιχτή και για σχολεία και για σχολές, για τον κόσμο, 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, στη διεύθυνση Νυμφών 3, το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιζάκη, Έλενά μας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Μπράβο σας. Εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο από όλους, έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Έλενα, σε περιμένουμε. Καλή επιστροφή, Ελενάκη. Στο σπίτι δικό μας εδώ, το σπιτικό.